Η Shell πούλησε το καλοκαίρι του 2014 μερικά από τα μπλοκ της στο Δέλτα του Νίγηρα σε νιγηριάνικες εταιρείες. Και την περασμένη δεκαετία νιγηριάνικες εταιρείες αποκτούσαν δικαιώματα εκμετάλλευσης, αλλά τα μεταπολούσαν γρήγορα γιατί δεν είχαν την τεχνική και χρηματοπιστωτική ικανότητα να τα αξιοποιήσουν. Τώρα την έχουν, σύμφωνα με τους Financial Times. Η Shell βέβαια και οι άλλες μεγάλες πολυεθνικές δεν φεύγουν από την Νιγηρία. Φεύγουν από το ταραγμένο Δέλτα, όπου αντιμετωπίζουν κοστοβόρα αντίσταση και κλοπή και δραπετεύουν από τον τόπο ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος πρώτου πλανητικού μεγέθους που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, τελευταία διαρροή τον Νοέμβριο του 2014, και για το οποίο η Shell είναι η πρώτη συνυπεύθυνη μαζί με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Νιγηρίας, αλλά και τους τοπικούς σαμποτέρ και λαθρέμπορους. Σύμφωνα με μια βρετανική μελέτη, η κλοπή πετρελαίου έχει δύο μηχανικές διαστάσεις στην Νιγηρία και το κύκλωμα αγγίζει το στρατό και το πολιτικό κατεστημένο. Μπορεί να διαφεύγουν 100.000 βαρέλια την ημέρα, δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 2 δις ευρώ το χρόνο, που αντιστοιχούν με ολόκληρο τον προϋπολογισμό της πολιτείας του Λάγκος ή το 1 δέκατο του εθνικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με εκτίμηση της ίδιας της Shell, το μέγεθος της κλοπής υπερβαίνει τα 5 δις ευρώ το χρόνο. Ο Αλίκο Νταγκότε είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Νιγηρίας και της Αφρικής, σύμφωνα με το Forbes. Σύμφωνα με ένα απόρριτο τηλεγράφημα της Αμερικάνικης Πρεσβείας του 2005, που συμπεριλαμβάνεται στα Wikileaks, είχε στενές σχέσεις διαπλοκής με δικτατορικές και δημοκρατικές κυβερνήσεις. Είναι δημοσίως γνωστό ότι χρηματοδότησε τις εκλογικές εκστρατείες του Ομπάσαντζο. Σήμερα οι εταιρείες του ομίλου του αντιπροσωπεύουν το 1 τέταρτο με 1 τρίτο της αξίας του χρηματιστηρίου της Νιγηρίας. The opportunities that we have here in Africa is, I think, second to none. We've moved up from, according to Forbes, $16 billion last year, now $25 billion. And the big question is, where do you go from here? The program that we have at the moment is trying, you know, to grow in terms of the group business about 500% in the next 5 years. And we think that by the time that we finish 2017, we should have at least market cap of about $100 billion dollars. Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 30-40%. That we are going to have, you know, refinery with petrochemical, and polypropylene, making tires. Fertilizer will be about 2.8 million tons. Η κατανάλωση αζωτούχων λιπασμάτων είναι πολύ χαμηλή στην Νιγηρία. Next business will be the cement. Which by 2016 we're going to be over 60 million tons in the sub-Saharan Africa. Even this year we'll be the largest producer of cement in sub-Saharan Africa, right, with 40 million tons by this year. Αν 40 ή 60 εκατομμύρια τόνοι τσιμέντου που δεν σας λένε τίποτε, δέστε στη Wikipedia την παραγωγή μερικών χωρών το 2005. Η Νιγηρία ήταν στα 2 εκατομμύρια τόνους και η Ελλάδα στα 15. Και αν η σχέση της παραγωγής τσιμέντου με την ανάπτυξη δεν είναι σαφής, δέστε την κατανομή της παγκόσμιας παραγωγής το 2010. Κάτι χτίζουν οι Κινέζοι, ε. Και μη συγκρίνετε την Κίνα με τη ΣΥΠΑ ή τη Γερμανία. Αυτές είναι πολύ μικρότερες χώρες και ώριμες οικονομίες που έχουν χτίσει τα σπίτια, τα εργοστάσια και τους δρόμους και τώρα τα συντηρούν και τα αυξάνουν κάτι λίγο. Κάντε τη σύγκριση με την Ινδία που έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από την Κίνα. In the next 4-5 years, there will not be any sugar imports into Nigeria. It also doing rice, a million tons of rice. This will make us to actually employ about 200,000 additional, you know, workers. So like what you call import substitution. Nigeria imports maybe up to now $1.2 billion worth of milk. Why should we import milk? Why should we import sugar? Why should we import rice? But I think what we need is to have an inclusive growth, so that it will trickle down, it won't hang over there. If we want to also live in peace, we need to give something back to people. Absolutely. Yeah. Προσέξτε τη διατύπωση της τελευταίας φράσης. Δεν λέει «για να ζήσουμε ειρηνικά πρέπει να δώσουμε κάτι και στο λαό». Λέει «για να ζήσουμε ειρηνικά πρέπει να επιστρέψουμε κάτι και στο λαό». Αυτά τα έλεγε ο Αλίκο Νταγκότε τον Μάρτιο του 2014. 9 μήνες αργότερα το πετρέλαιο έχει πέσει κάτω από τα $60 το βαρέλι, η Νάιρα το εθνικό νόμισμα έχει υποτιμηθεί, ο προϋπολογισμός της χώρας έχει περικοπεί, η πρόβλεψη για την άνοδο του ΑΕΠ έχασε μια ποσοστιαία μονάδα,
Το χρηματιστήριο και μαζί οι εταιρείες του Νταγκότε έχουν χάσει το 1/4 της αξίας τους. Μια δύσκολη συγκυρία, αλλά και μια ευκαιρία. Το φθηνό πετρέλαιο και η απώλεια κρατικών εσόδων κάνουν πιο αναγκαία και πιο εφικτή την πάταξη του λαθρεμπορίου και την επιβολή κάποιων φόρων. Η μείωση των κερδών από την εξόρυξη και εξαγωγή αργού πετρελαίου κάνει συγκριτικά πιο συμφέρουσες τις επενδύσεις σε νέους τομείς. Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει μερικές γενναίες πολιτικές αποφάσεις. Εν τω μεταξύ, ο Νταγκότε προχωράει στην ολοκλήρωση του διυλιστηρίου του σε συνεργασία μάλιστα με δύο αμερικάνικες εταιρείες και ανάγγειλε πρόσφατα την αύξηση της ικανότητάς του σε 650.000 βαρέλια την ημέρα, που σημαίνει ότι θα είναι το μεγαλύτερο διυλιστήριο στον κόσμο. Προβλέπεται να αρχίσει να λειτουργεί το 2017. Τι συμβαίνει λοιπόν συνολικά στην Ιγυρία? Με ό,τι τρόπο και να έχει γίνει, έχει γίνει μια αρχική συσσόρευση κεφαλαίου. Ο πληθυσμός αυξάνει και αστικοποιείται γοργά. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια, ανεργία και υποαπασχόληση, αλλά υπάρχει και μια τάξη 40 εκατομμυρίων ατόμων με αγοραστική δύναμη ικανή να στηρίξει σημαντικές επενδύσεις. Η κοινωνία είτε προσεύχεται, είτε συνδικαλίζεται, είτε παρακαλάει, είτε παίρνει τα όπλα, ζητάει να μπει τέλος στην κλοπή και εξαγωγή του φυσικού πλούτου της χώρας και ψάχνει για δουλειά και προκοπή. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Πού μπορεί λοιπόν να φτάσει η Νιγηρία και η Ίσα? Κοιτάξτε αυτές τις μακροπρόθεσμες υπηρετικές πληθυσμιακές προβλέψεις του ΟΗΕ. Μέχρι το 2100 ο κόσμος θα έχει δύο υπήρους, την Ασία και την Αφρική. Τα υπόλοιπα είναι ασήμαντα. Εδώ βλέπουμε τους πληθυσμούς των 20 μεγαλύτερων πόλεων το 2010 και μια πρόβλεψη για το 2025. Μέχρι το 2050 οι αστικές αγορές της Αφρικής αναμένεται να έχουν διπλάσιο μέγεθος από τις ευρωπαϊκές συμπεριλαμβανόμενες της Ρωσίας και το 2100 πενταπλάσιο. Η Νιγηρία αναμένεται να έχει περισσότερους από 400 εκατομμύρια κατοίκους μέχρι το έτος 2050 και να προσεγγίζει το 1 δισεκατομμύριο μέχρι το τέλος του αιώνα, δηλαδή να συναγωνίζεται την Κίνα για το δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό του πλανήτη. Διάφορες μελέτες προβλέπουν ριζική αναδιάρθρωση της οικονομικής ισχύως στον αιώνα που τρέχει. Η Νιγηρία αναμένεται να ξεπεράσει τη Γερμανία σε συνολικό ΑΕΠ, σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, γύρω στα μέσα του αιώνα και σε διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες λίγο αργότερα. Η γερασμένη Ευρώπη προβλέπεται να έχει αργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο πληθυσμός της Γερμανίας και δυστυχώς της Ελλάδας αναμένεται να μειωθεί. Χώρες όπως η Νιγηρία μπορούν εύκολα να επιτύχουν ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 5% ή περισσότερο. Έχουν μεγάλες ανικανοποίητες βασικές ανάγκες και τεράστιους αχρησιμοποίητους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους. Οι σημερινές αδυναμίες και τα εμπόδια θα ξεπεραστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αργά ή γρήγορα. Πάρτε για παράδειγμα τη Γεωργία. Οι στραματικές αποδόσεις του καλαμποκιού στην Ιγυρία είναι σήμερα το 1/10 των γαλλικών και από αυτό το 1/10 μεγάλο μέρος χάνεται στην αποθήκευση και στη μεταφορά. Αυτή η διαφορά θα κλείσει. Η άρδευση, τα λιπάσματα, οι δρόμοι, το ηλεκτρικό και βέβαια η εκπαίδευση θα μεταμορφώσουν τον κλάδο. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει στην Αιθιοπία που γνωρίζει μια ραγδαία ανάπτυξη βασισμένη κυρίως στη γεωργία. Εν τω μεταξύ εκτιμάται ότι η Αφρική έχει το 60% των ακαλλιέργητων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του πλανήτη. Διεθνείς όμιλοι και επιχειρηματίες αγοράζουν εκτάσεις στην Αφρική. Πάρτε την εκπαίδευση. Στις περισσότερες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, η πλειοψηφία των πολιτών δεν μιλούν στο σπίτι με την οικογένειά τους την επίσημη γλώσσα της χώρας τους. Τα παιδιά βγαίνουν από 6 ή ακόμη και περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης με δυσκολίες στην επικοινωνία, στην ανάγνωση και στη γραφή, επειδή τα σχολεία διδάσκουν μια ξένη γλώσσα, αγγλικά, γαλλικά ή πορτογαλικά. Ο εξηλεκτρισμός, η τηλεόραση και η διαφυλετική γάμη θα λύσουν αυτό το πρόβλημα μέσα σε μία ή δύο γενιές. Η επίσημη γλώσσα θα γίνει η οικογενειακή γλώσσα, η γλώσσα του σπιτιού για πολύ περισσότερους πολίτες. Πάρτε τη διαχείριση, το γνωστό management. Ακόμη και ένας απλός τουρίστας βλέπει την πειθαρχία και την οργάνωση της Γερμανίας, το χάος της Νιγηρίας. Και αυτή η διαφορά θα μικρύνει. Η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι αξιόπιστες συγκοινωνίες θα βελτιώσουν την ακρίβεια και τη συνέπεια. Και βέβαια η αστικοποίηση. Υπάρχει πάντα μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην πρώτη γενιά χωρικών που μεταναστεύουν στις πόλεις και στα παιδιά τους που έχουν γεννηθεί στην πόλη.
Μπορεί η Νιγηρία να αναπτυχθεί τόσο γρήγορα όσο η Κίνα? Μάλλον όχι. Δεν έχει ένα πολιτικό υποκείμενο σαν το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε ένα επιχειρηματικό πνεύμα σαν των Κινέζων του Χονγκ Κονγκ, ούτε βέβαια πολιτική ελέγχου των γεννήσεων, πολιτική ενός παιδιού. Οι ροές κεφαλαίων της βρίσκονται στο έλεος του ΦΕΔ και των λεγόμενων αγορών και αιμορραγεί πόρους προς τον πρώτο κόσμο. Παρόλα αυτά, τα βασικά δεδομένα είναι τόσο ισχυρά ώστε η χώρα βρίσκει το δρόμο της και καθώς η οικονομία της απογειώνεται, το διεθνές κεφάλαιο θα σπεύσει να επενδύσει στην Ιγυρία όπως έκανε στην Κίνα. Οι λεγόμενες ξένες άμεσες επενδύσεις, FDI, που φτάνουν την ίσα, παραμένουν ασήμαντες για την παγκόσμια οικονομία, αλλά έχουν αυξηθεί δραματικά μετά το 1990. Όπως με τις επενδύσεις, έτσι και με το εμπόριο. Ο συνολικός όγκος των εμπορικών ανταλλαγών της ΣΥΣΑ είναι ασήμαντος για την παγκόσμια οικονομία, αλλά αυξάνεται δραματικά, ιδιαίτερα με την Κίνα. Συγκρινόμενοι με χωριστές χώρες, η Κίνα είναι πια ο πρώτος εμπορικός εταίρος της ΣΥΣΑ, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο παραμένει ο πρώτος επενδυτής και ο πρώτος εμπορικός εταίρος. Η υποκατάσταση εισαγωγών στους κλάδους της γεωργίας, της ενέργειας και των κατασκευών, δηλαδή η ζάχαρη, το ρύζι, το διυλιστήριο και το τσιμέντο του Νταγκώτε και άλλων επιχειρηματιών, είναι ένα πρώτο βήμα. Οι εξαγωγές πέρα από τις πρωτεσίλες θα ξεκινήσουν από αυτούς τους τομείς και θα επεκταθούν και σε άλλους αργότερα. Σε αυτή την πρόβλεψη μιας γνωστής εταιρείας συμβούλων, η Νιγηρία αναμένεται να έχει μέχρι το 2050 τον ταχύτερο μέσο ρυθμό ανάπτυξης από τις 32 μεγαλύτερες οικονομίες του σημερινού κόσμου. Αυτή είναι η Νιγηρία, αυτή είναι η Γερμανία. Από τις 5,5 ποσοστιαίες μονάδες της νιγηριανής ανάπτυξης, 2,5 οφείλονται στην αύξηση του πληθυσμού και 3 στην αύξηση του κατακεφαλήνα ΕΠ ή αν θέλετε της παραγωγικότητας. Στη Γερμανία η αύξηση του πληθυσμού είναι αρνητική και το ποσοστό αύξησης του κατακεφαλήνα ΕΠ υπερβαίνει το ποσοστό αύξησης του συνολικού ΕΠ, γιατί το συνολικό ΑΕΠ κατανέμεται σε λιγότερους ανθρώπους. Εάν η συμβολή του πληθυσμού αφαιρεθεί, η Νιγηρία αναμένεται να αναπτυχθεί με 3% το χρόνο και η Γερμανία με 2%. Η διαφορά μπορεί να είναι μεγαλύτερη και ήταν μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια. Ασχοληθήκαμε πολύ με την Νιγηρία και επειδή είναι η μεγαλύτερη χώρα για η οικονομία της Αφρικής και για να έχουμε ένα υπόδειγμα, ένα παράδειγμα με κάποιο βάθος και λεπτομέρεια, με σάρκα και αίμα, και όχι μόνο με γενικούς αριθμούς. Να δούμε όμως σε γενικούς αριθμούς τις επόμενες μεγάλες χώρες. Κοιτάξτε αυτόν τον πίνακα. Διαφέρει σε 3 σημεία από αυτόν που παρουσιάστηκε στην αρχή. Δείχνει την εκτίμηση πληθυσμών του ΟΗΕ για το 2015 και όχι για το 2014. Δείχνει τις 12 και όχι τις 10 μεγαλύτερες χώρες της ΣΥΣΑ. Περιλαμβάνει το Σουδάν που μερικοί δεν το συγκαταλέγουν στην υποσαχάρια Αφρική. Κοιτάξτε την ίδια πρόβλεψη για το 2050. Νιγηρία, Αιθιοπία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό είναι οι 3 πρώτες χώρες. Η Νότια Αφρική δεν είναι πια στους 5 μεγάλους, είναι η Ουγκάντα. Η Γκάνα και το Καμερούν δεν είναι πια στους 12, έχουν ενταχθεί ο Νίγηρας και η Αγγόλα. Δέστε και τις προβλέψεις του 2100. Νιγηρία, Τανζανία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό είναι πια οι 3 πρώτες. Η Νότιος Αφρική και η Αγγόλα δεν είναι στους 12. Έχουν μπει η Ζάμπια και το Μαλί. Θα υπάρξουν δηλαδή μεγάλες ανακατατάξεις όχι μόνο παγκόσμια, αλλά και εντός της Αφρικής. Οι δημογραφικές προβλέψεις για το 2050 πρέπει να θεωρούνται πολύ πιθανές. Για το 2100 πιο αβέβαιες. Οι δημογραφικές συμπεριφορές δεν αλλάζουν ριζικά σε μια γενιά, αλλά μπορεί να αλλάξουν σε 2 και 3. Υπάρχει ένας σύνθετος δείκτης του ΟΗΕ, ο λεγόμενος Human Development Index, δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης, που συνθέτει στοιχεία για το εισόδημα, το προσδόκιμο επιβίωσης και την παιδεία και πρόσφατα την ανισοκατανομή του εισοδήματος σε έναν μοναδικό αριθμό. Το 2013 η πρώτη, η καλύτερη χώρα στον κόσμο ήταν η Νορβηγία με δείκτη 944. Η ΗΠΑ ήταν στην 5η θέση με 914, η Γερμανία στην 6η με 911, η Ελλάδα στην 21η με 853 και η Κίνα στην 91η με 719. Από τις 12 μεγάλες χώρες της ΣΥΣΑ, πρώτη ήταν η Νότια Αφρική στην παγκόσμια θέση 118 με δείκτη 658 και τελευταία η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην παγκόσμια θέση 186 με δείκτη 338. Σημειώστε ότι στους υπολογισμούς που συνεκτιμούν και την ανισοκατανομή, η Γερμανία ανεβαίνει στην 5η θέση και η Ελλάδα στην 20η,
ενώ οι ΗΠΑ πέφτουν στην 28η. Η Ελλάδα είναι πάνω από τις ΗΠΑ. Τι μας λέει αυτός ο σύνθετος δείκτης για την ΗΣΑ? Αυτά που έχουμε ήδη δείξει. Οι άνθρωποι είναι φτωχοί και αγράμματοι και ζουν λιγότερο. Τι δεν μας λέει? Δεν μας λέει τίποτε για την δυναμική αυτών των κοινωνιών, για τις αλλαγές που συντελούνται. Και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα αυτού του βίντεο. Η ΗΣΑ αλλάζει και αλλάζει γρήγορα, πολύ γρηγορότερα από ό,τι αλλάζει και θα αλλάξει στον 21ο αιώνα η Ευρώπη. Περιμένουμε σε όλες αυτές τις χώρες ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Το πρόσφατο αυτό σχεδιάγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μπορεί να αφορά την τρέχουσα συγκυρία, αλλά συλλαμβάνει και μια παγκόσμια μακροπρόθεσμη τάση. Παγκόσμια οικονομία, αναπτυγμένες χώρες, αναπτυσσόμενες χώρες. Και πολλοί πιστεύουν ότι η διαφορά μακροπρόθεσμα θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Όπως και να έχει το πράγμα, στις επόμενες δεκαετίες η Ευρώπη, η Βόρεια Αμερική και η Ιαπωνία θα παραμείνουν οι πλουσιότερες περιοχές του κόσμου. Όμως η γρηγορότερη ανάπτυξη και οι μεγαλύτερες ευκαιρίες θα είναι σε χώρες όπως η Νιγηρία και περιοχές όπως η ΗΣΑ. Και όπως η Κίνα έχει ακόμα πολύ δρόμο για να φτάσει στο δυτικό βιωτικό επίπεδο, αλλά ουσιαστικά είναι ήδη η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, έτσι και η ΗΣΑ πρώτα θα πολλαπλασιάσει το οικονομικό της βάρος και μετά θα αρχίσει να πλησιάζει το κατά κεφαλήν εισόδημα της Δύσης. Σε αυτήν την κοσμογονία πρέπει να είναι παρούσα και η Ελλάδα. Μπορεί τα σημερινά οικονομικά μεγέθη της ΗΣΑ να είναι σπιθαμιαία, αλλά όποιος κοιτάζει μόνο τους σημερινούς μεγάλους και δεν μπορεί να δει τους αυριανούς, περπατάει κοιτάζοντας πίσω του αντί μπροστά του. Το βίντεο αυτό τελειώνει με λίγη γερμανική μουσική. Comme c'est temps de banon nous mon temps aussi dans notre terrain. Et même ça comme une télé, est-ce dans quoi comme Ces petits trous là, vous devez arriver à souffler. Ce qui n'est pas facile, il faut apprendre rien que pour faire ça. Et ça est un peu caché, mais dans mon aké, à cela qui on dirait na ba moi ba empreinte moko, il y a Bah, rythme africain et ça bétoffe. Pam, pam, pam. Vous devez attaquer, vous n'avez pas attaqué. On va également de notre intérêt à tous que ça soit bien. Parce que le problème qui est là, vous n'êtes pas présent. On aura joué en plein air. Donc le tout premier concert public que l'OSK aura. Le Congolais c'est un défaut. Le Congolais n'est Congolais. Être Congolais c'est synonyme à Rosalane. Là je te garantis, dès que tu sortiras de ce concert, sur vos dates dessus, j'abandonne la musique. Nazoyemba, on a tel reçu battu TV, dessus on a battu Baza, puis même battu Baza. Donc, on est dans le monde où on est. C'est que ce travail de musique, il n'y a pas de limite. C'est comme un escalier, on monte, on monte.